Οι πρωταθλητές της καρδιάς μας είναι επίσημα και πανελλήνιοι πρωταθλητές σε αγωνίσματα στίβου. 12 αθλητές από το Ρέθυμνο συμμετείχαν στους πανελλήνιους αγώνες Special Olympics Ελλάς Λουτράκι 2024, φέρνοντας μαζί τους 25 μετάλλια, μεταξύ των οποίων 18 σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση των κατηγοριών αθλημάτων, δείχνοντας πως ο ουρανός είναι ο στόχος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Στέλιος Βορβαχάκης και είμαι στην Κρήτη TV. Και αν θέλουμε όμως να σας πούμε για τα περαστικά μας στο Λουτράκι. Ήταν μια πολύ αξέχαστη εμπειρία που πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που τη βιώσαμε. Θέλω να πετύχω σε πολλούς αγώνες. Ακόμα έχω όνειρα να κάνω. Οι αθλητές του Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, από τον Νοέμβρη που ξεκίνησε η συνεργασία του φορέα με τα Special Olympics Χελάς, έφτασαν στους αγώνες του Μαΐου, κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα. Η χαρά που πέραν αυτά τα παιδιά με τη συμμετοχή μόνο και μόνο και ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν μέσα στο ΚΑΜΠ, μακριά από τους γονείς τους, μόνο με εμάς τους προπονητές, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστος. Η εμπειρία τους ήταν όχι απλά εξαιρετική, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Τα παιδιά με φοβερή προσήλωση κατάφεραν να είναι όχι μόνο νικητές στις επιδόσεις, αλλά και στην πειθαρχία και στην εν γέννη παρουσία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους το Θωμά, την Ελένη, την Κλάδο, όλους. Οι 12 αθλητές, εκτός από τις επιτυχίες που κατέκτησαν, μπόρεσαν να λειτουργήσουν με ανεξαρτησία μαζί με άλλους 350 νέους σε μια εμπειρία ζωής. Τα παιδιά ανεξάρτητα έφυγαν από τις οικογένειές τους, από το σπίτι τους, που τα περισσότερα παιδιά, 8 από τους 12 αθλητές, δεν είχαν ξαναβγεί από το Ρέθυμνο. Συμμετείχαν μόνα τους σε όλη τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ανεξαρτησία, φιλία, διασκέδαση, έρωτας, ελευθερία. Αυτό που σημαίνει για όλους τους ανθρώπους που είναι νέοι, ενήλικες και θέλουν να μείνουν μακριά από την οικογένειά τους. Κοιμήθηκα σε δωμάτιο με πολύ κόσμο που δεν το έχω ξανακάνει και ήταν φανταστική εμπειρία, φανταστική. Πρώτη φορά έμεινα μόνος στο κάμπινγκ με άλλα 4 άτομα, το Στέλιο, το Μπαχάκι και το Μανώη, το Σεμπράκι και τα άλλα παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία που έζησα. Και αυτό ποιος πολύ σημασία έχει να το διασκεδάζουμε. Και δεν πρέπει να αφιβάλλουμε ποιος θα φτάσει πρώτος και ποιος δεύτερος. Απλά σημασία έχει να το έχουμε με πάθος.